Επόμενη ομιλήτρια, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού και Πολιτιστικού Κέντρου των Δελφών, Πρίτανης, κυρία Ελένη Αρβελέρ, φωτεινότατη παρουσία στον πνευματικό κόσμο της Ευρώπης και της χώρας μας και από τις πλέον εξέχουσες πανεπιστημιακές προσωπικότητες. Θα σταματήσω εδώ, κυρία Πρίτανης. Θέλω να σας παρακαλέσω πολύ να υποδεχθούμε την κυρία Πρίτανη όλοι μαζί. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, σας ευχαριστώ γιατί είστε στο κέντρο Δελφών. Αυτό δείχνει την εκτίμηση που έχετε για ένα κέντρο το οποίο είναι ευρωπαϊκό και πολιτιστικό επάξια, παρά τα πενιχρά μέσα που έχει. Κύριε Πρόεδρε, το Διεθνές Πρωτόκολλο λέει «του ανωτάτου άρχοντος παρόντος ουδής έτερος προσφωνείται». Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είστε ο αντιπρόσωπος του έθνους ως ευσεβές πλήρωμα, ως θεοφύλακτον κράτος και ως θεοστήρικτον στράτευμα, δηλαδή όλος ο ελληνισμός. Παρ' όλα αυτά, θα μου επιτρέψετε να πω μόνο καλώς ήλθατε στους ξένους συνέδρους που είναι σήμερα εδώ, είναι έξω από τη σκέπη σας. Το τέταρτο συνέδριο σήμερα, το εγκαινιάσατε, έχει παρά την πολυφωνία του ένα θέμα, το μέλλον, μόνο το μέλλον. Να θυμηθούμε ότι δεν υπάρχουν εμπειρογνώμονες του μέλλοντος. Οπότε το σύνθημα της Silicon Valley ότι αν θέλεις να δαμάσεις το μέλλον πρέπει να το δημιουργήσεις εσύ ο ίδιος, είναι ακριβώς η ευθύνη όλων μας σήμερα. Να δημιουργήσεις το μέλλον. Και τι δημιουργεί αυτό το μέλλον? Πολυπλοκότητα, συνεχή αλλαγή και μία επιτάχυνση του χρόνου. Κανένας νέος από αυτούς που θα ζήσουν μετά από εμένα, κανένας δεν θα κάνει την ίδια δουλειά σε όλη του τη ζωή. Κανένας. Και πρέπει να πω και η ίδια η δουλειά, αν είναι η ίδια, δεν θα είναι η ίδια. Και θα υπάρχουν ασφαλώς και επαγγέλματα τα οποία είναι καινούρια. Οπότε τα παιδιά τα οποία έρχονται μετά από μας θα ζήσουν σε μία εποχή όπου το άγνωστο πρέπει να γίνει γνωστό. Με ποια μέσα η παιδεία μπορεί να κάνει αυτά τα θαύματα? Πρέπει να πω, μιλήσατε σαν καθηγητής πανεπιστημίου, όχι μόνο σαν πρόεδρος. Συνάδελφοι λοιπόν, πρέπει να πω ότι τα νέα, αν θέλετε, ντοκουμέντα, τα νέα, οι νέες προτεραιότητες για την παιδεία πρέπει να αφήσει την συσσόρευση γνώσεων ίσως στο διαδίκτυο. Φτάνει να χρησιμοποιείται σωστά όπως είπατε. Αλλά πρέπει η παιδεία να μάθει στους νέους προσαρμογή, ευελιξία και κυρίως τη δυνατότητα ότι υπάρχει ένα μέτρο παντού. Το μέχρι πού και μέχρι πότε πρέπει ακριβώς να είναι τα πράγματα με τα οποία θα ασχοληθεί αύριο η παιδεία. Πώς όμως θα μπορέσει να μάθει το μέχρι πού, αυτό το όριο, το μετάβαση σε άλλο γένος, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης? Θα μου επιτρέψετε μία τελείως προσωπική εμπειρία. Πριν λίγο καιρό
ένας από τους μεγάλους νομπελίστες Γάλλους γιατρός μου εμπιστεύθηκε το ακόλουθο. Μπορούμε, χάρη στην Ευρώπη άλλωστε, όπως έλεγε και ο κύριος Βούτσης, μπορούμε να νικήσουμε οπωσδήποτε τον καρκίνο. Φτάνει όμως ο καρκίνος να έχει προσβάλει μόνο 1.000 το πολύ άτομα. Αν είναι τα κύτταρα που έχει προσβάλει πάνω από 1.000, τότε το πράγμα είναι δύσκολο και ίσως αδύνατο. Το όριο λοιπόν πρέπει να ξέρουν τα παιδιά μαζί με το μέτρο, την τάξη και την αρμονία. Ποια είναι τα μέσα με τα οποία η παιδεία μπορεί να μάθει αυτά τα καινούργια πράγματα στα παιδιά. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να μάθουμε και να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχουν πια μονήρις ευφυΐες. Ότι μόνο η ομαδική έρευνα, μόνο η ομαδική δουλειά μπορεί να προχωρήσει περισσότερο από το στάδιο που είναι κάθε φορά. Ομαδική δουλειά. Συνεχής επιμόρφωση, γιατί τα πράγματα, όπως είπα πριν, αλλάζουν συνέχεια. Ευελιξία, προσαρμογή στα καινούργια πράγματα και κυρίως ευθύνη για αυτό που έρχεται. Άρα, να ασχοληθούν τα παιδιά περισσότερο ακόμη με τα κοινά από ό,τι γίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή. Η παιδεία έχει προβλήματα. Και τα προβλήματα της παιδείας είναι μόνο προβλήματα πολιτείας. Δεν είναι μόνο προβλήματα των δασκάλων, όπως λένε λίγο βιαστικά όλοι. Μιλήσατε για την τεχνολογία με τέτοιο τρόπο που ασφαλώς όλοι ξέρουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι σήμερα της τεχνολογίας. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Η ψυχολογική απομόνωση, η κατάργηση κάθε ιεραρχίας, εφόσον όλοι θα έχουμε την ίδια πληροφόρηση. Δεν υπάρχει πια ο καλύτερος ή ο χειρότερος. Όλοι ξέρουν τα ίδια πράγματα. Όλα εξαρτώνται από μία μηχανή. Αλλά δεν υπάρχει αλάνθαστη μηχανή, ούτε υπάρχει αείζωη μηχανή. Και για να θυμηθούμε τον Σεφέρη και τον Καριωτάκη, τους δικούς μας, και οι δύο έχουν γράψει με τον τρόπο τους το ίδιο πράγμα. Η μηχανή, λέει, δεν έχει ούτε ύφος, ούτε ήθος. Και εφόσον δεν έχει ύφος, εφόσον ο άνθρωπος είναι ακριβώς το ήθος, όπως λένε οι καινούργοι συνάδελφοί μου οι Γάλλοι, το είπε ο Μπουφό τον 17ο αιώνα, άρα η μηχανή είναι απάνθρωπη. Και εφόσον η μηχανή είναι απάνθρωπη, πρέπει ακριβώς να ξέρουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να την κάνουμε ανθρώπινη. Γιατί, όπως λέγανε και οι αρχαίοι, χαρίων ο άνθρωπος εάν άνθρωπος είναι. Καιρός λοιπόν να μάθουμε στα παιδιά μας πάνω απ' όλα την ανθρωπιά. Γιατί η ανθρωπιά είναι το μόνο πράγμα, το μόνο δημιούργημα του ανθρώπου που δεν σκοτώνει. Το μόνο. Η ανθρωπιά οδηγεί επίσης και στην αρετή. Και η αρετή τι είναι? Είναι ακριβώς μία δεύτερη φύση που μπορεί να μάθουν τα παιδιά και να ασκούν την αρετή χωρίς θεατές και χωρίς ακροατές. Από τη στιγμή αυτή και έπειτα μπορούμε εμείς οι μεγαλύτεροι εκπαιδευτικοί να δημιουργήσουμε αυτό που είπατε. Δηλαδή τον πολιτισμό τον τεχνολογικό. Ο τεχνολογικός πολιτισμός όμως πρέπει να οδηγήσει
σε κάτι ακόμα παραπάνω, να οδηγήσει στον ψηφιακό ανθρωπισμό. Αυτός ο ψηφιακός ανθρωπισμός, όπως και αν το κάνουμε, πρέπει να ασχολείται, ένα, με την επιτυχία, το είπαμε, δεν μπορεί τα παιδιά να μην έχουν επιτυχία σε αυτό που προσπαθούν, αλλά πρέπει να ασχολούνται κυρίως με την ευτυχία. Αυτό που ξεχνάμε συνέχεια στα σχολιά μας. Να σταματήσω εδώ, λέγοντας ότι το φόρουμ που εγκαινιάσατε πριν λίγο, κύριε Πρόεδρε, είναι ακριβώς ένας οργανισμός, ένας θεσμός, ένας τόπος όπου το μέλλον γίνεται παρόν. Αυτό δηλαδή που κάνει ο πολιτισμός κάνοντας το παρελθόν παρόν και μέλλον. Είναι θέμα δηλαδή πολιτισμού. Και πρέπει να πούμε ότι πρέπει να πούμε μεγάλη ευχή μακροημέρευσης σε αυτό το φόρουμ, τώρα που το πρότυπό του, το ελβετικό, έχει αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης, για να μην πω μεγάλης παρακμής. Λέω μόνο κόπωσης. Το δικό μας φόρουμ, λοιπόν, έχει μεγάλο μέλλον. Μικρό παρελθόν, αλλά μεγάλο μέλλον. Εύχομαι του χρόνου να είμαστε πάλι όλοι μαζί. Εσείς θα είστε. Εγώ με τα 92 μου χρόνια δεν το ξέρω. Αλλά εύχομαι να είμαστε όλοι εδώ του χρόνου μαζί. Και θα πω στον κύριο Τσομόκο, χωρίς να έχουμε τα παραπήγματα και τις νέες επισκευές και παρασκευές και τα λοιπά, τα οποία αλλοιώνουν ένα αρχιτεκτόνημα, το οποίο είναι μουσείο της νεότερης ιστορίας. Μιλώ ακριβώς για το κέντρο των Δελφών, το οποίο είναι αρχιτεκτονική, κάποιο που θα θυμάστε ίσως, του Κώστα Κιτσίκη. Ευχαριστώ πολύ.